Καλησπέρα. Λοιπόν, σήμερα θα δείξουμε. Καλησπέρα. Πώς θα περάσουμε τα χερούλια. Αλεξάνδρα, φέρε μου λίγο τη δικιά σου τσάντα την έτοιμη. Να δείξουμε λίγο στα κορίτσια. Λοιπόν, αν και η Αλεξάνδρα την έχει βάλει με άλλον τρόπο, εγώ θα σας δείξω με το δικό μου τρόπο. Η Αλεξάνδρα έχει βάλει το φερμουάρ τη φάσα εξωτερικά και αυτό που το έκανα από καπάκι το έχει βάλει σαν τσεπάκι εξωτερικό. Έτσι. Θέλετε μήπως να μου φέρετε να δείξω τι κοίτα έχουν μείνει σε αυτό. Λοιπόν, ξέρεις τι θα μου το φέρεις όλο το τέτοιο, μόνο τα χρώματα γιατί έχω εδώ να δείξω τι περιλαμβάνει το kit. Λοιπόν, το kit αυτό είναι στα 25 ευρώ, είναι πολύ φαρδιά η τάντα αυτή, έτσι είναι 40 πλάτος για να ξέρετε. Τώρα ύψος εδώ της Αλεξάνδρας είναι νομίζω 20 και κάτι, θα μετρήσω, 23 εκατοστά. Η δικιά μου είχε γίνει πιο ψηλή γιατί εγώ πλέκω πιο χαλαρά. Όπα, γιατί πέφτει το ring. Λοιπόν, συγγνώμη. Λοιπόν, σήμερα θα δείξουμε πώς θα περάσουμε τα αξεσουάρ για αυτή την τσάντα. Τα χερούλια, τη φάσα και το καπάκι θα το κάνω εγώ αυτό. Να δείξω λίγο τι έχουν μείνει σε αυτά τα kit. Είναι, περιλαμβάνει τον πάτο. Αυτό εδώ που μπορείτε να χρησιμοποιείτε είτε σαν εξωτερικό σαντάκι, είτε σαν καπάκι όπως θα το βάλω εγώ. Τα χερούλια και τη φάσα. Είναι στα 25 ευρώ το σετ και τα χρώματα που έχουμε εδώ δώρα είναι... Ωραία. Λοιπόν, είναι καφέ σκούρο, θα δείχνω μόνο το καπάκι, πράσινο λαδί ή χακί, όπως θέλετε πες το, γκρι σκούρο, τι ωραία τσάντα είναι αυτή, μπλε σκούρο και μπε σκούρο. Ναι, μου το έδωσε το χακί. Και ένα τελευταίο ανοιχτό. Και ένα ανοιχτό μπε, όπως μην το ανοίγεις, όπως της μαμάς σου, δεν είναι. Και ένα τελευταίο σετ υπάρχει σε αυτό το χρώμα. Λοιπόν, είναι στα 25 ευρώ. Αν θέλετε να σας δείξω και τον... Κάτι έχει πάθει το ring μου. Ωραία, δεν ξέρω. Τα κορίτσια... Α, να γράψω το τηλέφωνο. Συγγνώμη, ξέχασα. Ένα λεπτάκι να σας βάλω τα τηλέφωνα. Είναι 25 ευρώ το set. Θέλετε 3 με 4 κουβάρια. Και λέω 4, ενώ εγώ κανονικά την έκανα με 3. Κάποιες, επειδή πλέκετε σφιχτά... Θέλετε 4 κουβάρια που δείχτηκε, όπως και η Αλεξάνδρα. Εδώ είναι με 3, αλλά για να γίνει πιο ψηλή από 22 εκατοστά, θέλετε 4 κουβάρια. Όπα, μισό λεπτό. Να καρφιτσώσουμε. Αχ, τι έπαθε πάλι αυτό. Δεν θέλει να κάτσει. Και εδώ ψυχαλίζει τώρα. Και εδώ τα ίδια. Συνεφιασμένος ο καιρός σου. Μια να το πούμε λίγο. Εδώ έκατσε. Όσο κάτσε. Λοιπόν, κατολίσθηση. Δημιουργήσει πρόβλημα τώρα το ring μας. Λοιπόν, καλησπέρα. Ψυχαλίζει και στον άλλη μου. Λοιπόν, ξαναδείχνω την τσάντα. Όχι, προς το παρόν. Αν θέλουν τα κορίτσια μετά, θα σου δείξω και τα νήματα. Τι έχουμε. Θοδωρά, φέρε μου σε παρακαλώ το όρθιο το ring, γιατί να δω λιγάκι μήπως βολεύει εκείνο περισσότερο να δείξω σήμερα, γιατί με αυτό θα έχω πρόβλημα, επειδή θα είναι η τσάντα έτσι ψηλή, να μου το βάλεις λίγο από εκεί, να δοκιμάσω λίγο, γιατί έχει και πρόβλημα αυτό. Να το ρίξω. Όχι, άστο και θα το ρυθμίσω εγώ, μα είναι. Καλησπέρα, λοιπόν, θα δείξουμε για αυτή την τσάντα σήμερα πώς ράβουμε τα χερούλια, τη φάσα κτλ. Στα πρόχειρα θα σας το κάνω και να πω ότι πρώτα πρέπει να βάλετε τα χερούλια. Να βάλετε το καπάκι σας για να στερεωθούν καλά οι κλωστές σας και μετά θα βάλετε τη φόδρα και μετά θα βάλετε το φερμουάρ, είτε εξωτερικά είτε εσωτερικά.
Εάν το βάλετε εξωτερικά, δεν μπορείτε να βάλετε το καπάκι από πάνω, γιατί θα σας δυσκολεύει. Εδώ η Αλεξάνδρα το έβαλε σαν εξωτερική τσέπη το καπάκι αυτό. Εντάξει, εγώ το έχω βάλει σαν καπάκι. Αύριο κάποια στιγμή θα σας τη φέρω, τη δείτε τη δική μου τσάντα, την έχω στο σπίτι. Εντάξει. Επίσης, επειδή η Αλεξάνδρα έβαλε εξωτερικά το φερμουάρ, δεν έπιασε εδώ τα πλαϊνά όπως τα έχω πιάσει εγώ στη δική μου τσάντα. Θα σας τη δείξω αύριο τη δική μου. Λοιπόν, όμως, επίσης, εκτός από αυτό σήμερα, θα σας δείξω και την άλλη τη τσάντα, την οποία είχαμε κάνει με τα κόκκινα τα χερούλια, πώς περνάμε το πλέγμα. Γιατί πάρα πολλές δυσκολεύεστε για το πώς θα περάσει το πλέγμα. Λοιπόν, καλησπέρα. Παντού συνεφιασμένος είναι ο καιρός, έτσι. Λοιπόν, να φτιάξω εγώ λίγο το ring. Ας αφήσω εδώ την τσάντα. Και ας φτιάξουμε λίγο, θα το βάλουμε διαφορετικά σήμερα εδώ το σύστημα. Δώστε μου μισό λεπτό. Γιατί επειδή θα έχουμε να κάνουμε ράψιμο. Μισό λεπτάκι. Δεν θα βλέπετε καλά αλλιώς. Να το κάνουμε κάπως έτσι εδώ. Λεπτάκι. Για να μπορείτε να βλέπετε καλύτερα. Για να δούμε λίγο. Έτσι. Έχω εδώ και την άλλη την τσάντα. Λοιπόν, τα καπάκια σε αυτό το την τσάντα είπαμε. Αυτά που έχουν μείνει τα σετ. Είναι σε μπέζ ανοιχτό ένα τελευταίο. Μπέζ σκούρο. Λέρωσα εδώ. Μπλε σκούρο. Γκρι. Χακί πράσινο σκούρο. Και καφέ. Εντάξει. Λοιπόν. Τώρα θα χρειαστείτε ένα νήμα. Πού το παραλία. Μπροστά μου το είχα. Βάλω και αυτό από εκεί. Το βάλω. Το δώρα. Έλα. Α, μπροστά μου. Τίποτα. Λοιπόν, επειδή δεν βλέπω τα σχόλια από τα κορίτσια, λίγο γράφετε εσείς, γιατί έχω γυρισμένη την κάμερα έτσι. Εντάξει, για να βλέπετε λίγο τα σχόλια. Δεν βλέπω. Λοιπόν. Τι φεύγεις. Α, 4 ώρα. Εντάξει, πες κάποιο τα κορίτσια να βλέπουν. Λοιπόν, μπαίνουμε μπετονιά. Ας βλέπει η μαμά σου αν μπορεί. Μπετονιά, εντάξει. Από αυτήν εδώ για να περνάει εύκολα. Και παίρνω μαύρο παραλία γιατί. Επειδή τα χερούλια και όλο είναι μαύρο, για να μην φαίνεται διαφορά, δεν έβαλα γκρι, που είναι η τσάντα. Βάζω μαύρο, εντάξει. Αυτή η τσάντα να πω ότι είναι μια πελάτη σας παραγγελία. Και την καθυστέρησα λίγο για να μπορέσω να σας το δείξω σε live. Λοιπόν, τη φωνή μου λίγο. Τι μου τη χαμηλώ. Ναι, χαμηλώ. Θέλω να ακούνε και τη φωνή μου. Λοιπόν, βλέπετε καλά. Πέστε μου. Λοιπόν, το βάζω μονό. Δεν χρειάζεται διπλό. Δεν υπάρχει λόγος. Είναι το παραλία. Ή αν δεν έχετε παραλία, κάποιο βαβακερό νήμα μπορεί να έχετε. Λοιπόν, το πιο εύκολο είναι αρχικά να πάρετε εδώ, ναι, στο καλό, και βάζετε εδώ το φερμουάρ, έτσι, φαίνεται καλά. Να πάω λίγο πιο πίσω. Εδώ, είσαστε καλύτερα. Λοιπόν, βλέπετε, αυτό θα μπει από μέσα εννοείται και κεντράρουμε λιγάκι δεξιά και αριστερά. Έτσι όπως είναι οι φιλιές, όπως σας το έβαλα εγώ, εδώ θα μείνουν 2 και 2, 4, 2, 4, 5 και άλλα 4 από εδώ. Άρα μπορείτε εδώ πέρα να κεντράρετε για το φερμουάρ. Εγώ τώρα δεν θα βάλω όμως πρώτο αυτό. Αυτό το βάζουμε τελευταίο. Είτε εσωτερικά είτε εξωτερικά. Αλλά για να μπορώ να ξέρω σε ποιο σημείο θα βάλω τα χερούλια μου, θα πάρω σημαδάκια. Θα βάλω 1, 2, 3, 4. Και στο 5 θα βάλω ένα σημάδι. Και το ίδιο θα κάνω και από εδώ. 1, 2, 3, 4. Στο 5 θα βάλω ένα σημάδι. Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, κάνω το ίδιο και από εδώ. Θέλω να μου πείτε αν βλέπετε καλά. Θα γυρίσω λίγο έτσι. 1, 2, 3, 4 στο 5 εδώ. 1, 2, 3, 4 στο 5 εδώ. Εδώ, εντάξει. Και είμαστε εδώ πέρα. Οκ. Λοιπόν, και ερχόμαστε εδώ. Έχω live. Τι ώρα, 4 η ώρα θα έρθει. 4 είπα γιατί. Γιατί έχω live. Νόμιζα 5. Δεν πειράζει, θα κάνεις πολύ φασαρία. Να κάνω ακόμη μια. Να κάνεις, εγώ εδώ είμαι.
σου βγάλε έξω ή τέτοια. Λοιπόν, βάζουμε. Ωραία, το βλέπετε. Χαίρομαι. Θέλω να βλέπετε. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα. Λοιπόν, βλέπετε. Ξαναβάζω λίγο το φερμουάρ μου να δω ότι είναι εντάξει. Αυτά εδώ πέρα θα τα μαζέψουμε μετά. Με το ίδιο το νήμα το οποίο μας έχει περισσέψει. Εδώ. Το χοντρό. Και τώρα, εφόσον έχουμε βάλει στη βελόνα μας κλωστή. Έχω live. Τι θες? Λοιπόν. Και ερχόμαστε. Παίρνουμε τα χερούλια μας. Και θα σας δείξω λίγο έτσι τώρα. Θα ράψουμε σε αυτό το σημείο, από το σημάδι και πιο μέσα λίγο κάτω, εδώ. Και αντίστοιχα, από το σημάδι και λίγο μέσα πιο κάτω, εδώ. Αν θέλετε να είναι πιο ψηλά τα χερούλια, θα πάτε λίγο πιο μέσα. Δηλαδή θα πάτε τρεις θηλιές πιο μέσα. Τώρα εγώ θα τα ράψω σιγά σιγά. Φώτα δεν χρειάζεται να κλείσεις, Γιάννη. Αν θες να τα κλείσω όμως τα φώτα, να ανοίξεις τον προβολέ. Λοιπόν, 1, 2, 3, 4, εδώ. Έχω κάνει κόμπο, μονή κλωστή. Ξεκινάω και περνάω μέσα εδώ, στις τοπούλες. Πρώτα θα κάνετε τα χερούλια. Μετά θα κάνετε το καπάκι σας, να το έχετε έτοιμο, φόδρα μετά. Αν τώρα εσείς θέλετε να βάλετε πρώτα τη φόδρα και μετά τα άλλα, θα έχετε πρόβλημα στα χερούλια. Γιατί τα χερούλια, για να τα πιάσετε σωστά και να μην έχετε πρόβλημα. Τώρα εγώ θα τα κάνω λίγο πρόχειρα και μετά η Αλεξάνδρα θα τα περάσει για να μην έχουμε καθυστέρηση, γιατί θέλω να σας δείξω και την άλλη την τσάντα, πώς περνάμε πλέγμα. Με τα χερούλια τα κόκκινα, αν θυμάστε, που είχαμε κάνει. Καλό είναι να βάζετε ίδιο χρώμα νήμα με το χερούλι, για να μην φαίνεται διαφορά. Τώρα ακριβώς ίδιο αν πετύχετε. Εγώ έβαλα μαύρο, παραλία, με το μαύρο το χερούλι. Ας κάτσω, μπορώ να κάθομαι. Ωραία. Θα κόψω λίγο εδώ το νήμα, θα το αφήσω μέσα. Κανονικά το κλείνετε εσείς. Για να σας δείξω λίγο και την άλλη πλευρά. Λοιπόν, και πάμε τώρα 1-2-3 θηλιές μέσα και κάτω. Το χερούλι μπορεί να το βάλετε και πιο χαμηλά. Εγώ τώρα το έχω βάλει λίγο ψηλά. Κανονικά μπορεί να το βάλετε και εδώ κάτω. Θα κάνω μια δοκίμη, θα βάλουμε 1-2-3, αυτό το βάλουμε πιο χαμηλά. Πιάνω λίγο πρόχειρα. Φαίνεται καλά. Η πλέξη την έχουμε δείξει. Είναι δύο άριχτα στην ίδια θηλιά. Έχει ανέβει βίντεο για αυτή την τσάντα. Είναι η τσάντα που βλέπετε εδώ πίσω. Το kit για αυτή την τσάντα που περιλαμβάνει τα χερούλια, τον πάτο, το καπάκι, τη φάσα, είναι στα 25 ευρώ. Τα κορίτσια μπορούν να σας πούνε τι χρώματα υπάρχουν. Και το νήμα που έχουμε βάλει, το μακραμέ, το extra large, το οποίο δεν χρειάζεται πλέγμα σε αυτή την τσάντα. Είναι αυτό. Τα νύχια μου προσέχετε, βρε. Το ράψιμο, δέστε. Λοιπόν, το κάνω λίγο πρόχειρα για να το δείτε. Τώρα, εμένα μου άρεσε τελικά το δεύτερο και νομίζω ότι πιο χαμηλά είναι και πιο ωραία. Δέστε το. Αυτό είναι πιο χαμηλά, αυτό είναι πιο ψηλά. Εντάξει. Και τώρα, αφήσουμε τα νήματα μέσα. Πώς θα ράψουμε το καπάκι. Να το καπάκι, το μαύρο. Λοιπόν, πάλι βάζουμε το νήμα. Το φερμουάρ, να σας πω, είναι το πιο εύκολο για να το ράψετε. Πάρα πολύ εύκολο. Θα σας το δείξω και αυτό. Θα το ξεκινήσω δηλαδή. Λοιπόν,
Πάλι θα κάνουμε μονή την κλωστή μας, δεν χρειάζεται να κάνετε διπλή. Το καλό με αυτή την τσάντα, ξαναλέω, είναι ότι δεν χρειάζεται πλέγμα. Θέλετε 3 με 4 κουβάρια, αναλόγως το ύψος. Αυτή τώρα που είναι 25 εκατοστά περίπου, θέλει 4 κουβάρια. Αυτή που είναι 22, περίπου γύρω στα 20 με 22, με 3 την έκανε η Αλεξάνδρα. Και αναλόγως πώς πλέκεται. Τώρα βλέπετε, όπως είναι αυτά τα χερούλια εδώ, στο ενδιάμεσο, έχουμε να βάλουμε το καπάκι. Το οποίο καπάκι, το μεγαλύτερο μέρος του θα είναι μπροστά, και λιγότερο θα είναι πίσω. Διαφορετικά μπορείτε να το βάλετε και σαν εξωτερικό τσεπάκι, όπως το έβαλε η Αλεξάνδρα. Να μην το βάλετε σαν καπάκι δηλαδή. Έτσι. Εγώ στη δικιά μου, την οποία δεν έχω τώρα εδώ, θα σας τη φέρω αύριο να τη δείτε, το έχω βάλει σαν καπάκι. Τώρα, για να το βάλετε σαν καπάκι, τι κάνετε. Το ένα κομμάτι θα το ράψετε πίσω. Άρα, βγάζω εδώ πέρα. Έρχομαι εδώ, στην πίσω πλευρά. Τώρα θα το κάνω έτσι για να σας το δείξω. Εδώ. Εννοείται θα το κεντράρετε ανάμεσα στα χερούλια σας. Θα μπει λίγο πιο κάτω από το άριχτο, όπως είναι το άριχτό σας εδώ. Ελαφρώς λίγο πιο κάτω, εδώ πέρα, στην πρώτη σειρά του σχεδίου. Έτσι, εσείς θα το κεντράρετε, εγώ τώρα δεν μπορώ να το κεντράρω. Λοιπόν, και πάλι με το παραλία. Ξαναλέω ότι αν δεν έχετε παραλία ή κάποιο άλλο νήμα, έκανα ένα διπλό. Σε αυτό το στυλ μπορείτε και με βαμβακερό να ράψετε. Γιατί και τα βαμβακερά έχουν αντοχή, δεν έχουν πρόβλημα. Μπορείτε, αν είναι καλό βαμβακερό, να μην ανοίγει. Μπορείτε. Εδώ. Και πηγαίνετε βήμα-βήμα και ράβετε. Είναι κατανοητό. Καλά, έτσι και πάθεις τίποτα, εγώ θα το πληρώσω. Κάτω από δύσκολες συνθήκες. Γιάννη. Τι σουτ. Ναι, μια χαρά Γιάννη, μια χαρά. Ό,τι πεις εσύ, εγώ μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να πω όχι. Με παίρνει. Μπορείς. Δεν μπορώ. Πίστεψέ με. Σε έχω τόσο ανάγκη αυτή τη στιγμή που δεν μπορώ. Ανάγκη και κόψη. Ναι, και από τα δύο. Έξω βρέχει πολύ. Πάλι παίζει. Αυτό παίζει. Ξέρεις ότι φαινόταν στο live. Α, εντάξει. Μπορεί να κουνήθηκε γι' αυτό. Φαινόταν στο live και δεν μπορούσα να καταλάβω. Νόμιζα ότι είναι από το κινητό μου. Και μου λέει η Αλεξάνδρα, λέει το φως, λέει είναι. Ήρθε και το πρόσωπο. Εγώ και πριν δεν το κατάλαβα. Λοιπόν. Το βιντεάκι μου στο YouTube το είδατε. Σας άρεσε η τσάντα με το lollipop. Για πέστε. Θα μας κάνω πολλά μαζί. Τι να κάνω, προσπαθώ. Φοβερές αυτές οι βελόνες, να ξέρετε, της μπετονιάς, που περνάει ό,τι νήμα και να είναι, ό,τι πάχος. Πάρα πολύ καλές. Α, το έχω πάει στραβά λιγάκι. Τώρα το κατάλαβα. Λίγο πιο κάτω θέλει. Ωραία. Υπέροχη. Απίθανη. Χαίρομαι. Πόσες ώρες δουλειά λέτε ότι χρειάστηκε κορίτσια για να σας κάνω αυτό το βίντεο μίας ώρας. Συνολικά. Πόσες ώρες λέτε.
για να μπορείτε να μαντέψετε. Πόσες ώρες δουλειάς χρειάστηκε. Τι έγινε, έχει πρόβλημα τελικά. Γιάννη, άμα δεν υπάρχει καλή, άστινα και κάποια άλλη στιγμή να πάρω καινούρια. Μην μπεδεύεσαι. Ας είναι οι δύο, έτσι και όσο έχω και το φωτιστικό αυτό, αν χρειάζεται βάζω εκείνο. Το έβαλα, το αποσύνεσαι. Ναι, άστο. Θα πάρω μια καινούρια και κάποια στιγμή όταν μπορείς, θα βάλω μια καινούρια. Να μην με κάθεις και κάνεις δοκιμές τρώει και καθυστερείς. Τουλάχιστον δεν με κάνει, δεν τρεμοσβήνει. Το άλλο έχει υπόψη σου, Γιάννη, κάποια στιγμή, Καλά, όταν αν χρειαστεί κάτι να αγοράσεις, αγόρασε το εσύ για να ξέρουμε. 10 ώρες. Πέσατε κοντά. Ακριβώς έτσι γύρω στις 10-11 ώρες, διότι και που έβαλα τη φόδρα, αν είδατε το είπα, περίπου γύρω στις 10 ώρες, για να δείτε από μία ώρα, για να δείτε εσείς μία ώρα και πάλι ήθελα να γίνει λιγότερο από μία ώρα, δεν γινόταν όμως κορίτσι, γιατί αν σας το έκανα πολύ σταυρικό στο μισάωρο θα μου λέγατε δεν καταλάβουμε τις επαναλήψεις οτιδήποτε και προτίμησα να γίνει μεγάλο βίντεο, γι' αυτό και άργησε να φορτώσει, άργησε να φορτώσει γι' αυτό το λόγο. Λοιπόν, τώρα έχω κουμπώσει εδώ, γυρνάω από την άλλη πλευρά εδώ. Και το βάζω εδώ πέρα, σε αυτό το σημείο, θα σηκώσω λίγο την τσάντα, να σας δείξω τι κάνω. Αλεξάνδρα, ναι. Λίγο θα χρειαστώ τις καρφίτσες που έχεις το πορτοκαλί επάνω. Ναι. Λοιπόν, κάτι που κάνω εγώ και με βοήθα πάρα πολύ, είναι με τις καρφίτσες. Κάνω μία τεχνική, θα σας πω. Α, κάτω από δύσκολες συνθήκες. Ναι. Πέρασε όμως. Λοιπόν, παίρνω καρφίτσες και τις βάζω στο σημείο που θέλω να πιάσω δεξιά και αριστερά για να κεντράρω που είναι το που πρέπει να μπει το καπάκι μου. Έτσι αυτό με βοηθάει, δηλαδή βάζω από κάτω γύρω γύρω που θέλω να είναι το καπάκι μου. Καλό είναι να έχετε και τις χρωματιστές, έχω και στο μαγαζί, αλλά συνήθως αυτό επειδή το χρησιμοποιεί η Αλεξάνδρα για γραψίματα που κάνουμε διάφορα, δεν βάζουμε αυτές με το κεφαλάκι. Λοιπόν, τώρα τι έχω κάνει, δέστε το λίγο από κοντά, έχω βάλει γύρω γύρω δοκαρφίτσες, έχω βάλει και δοκαρφίτσες και τώρα θα το ανοίξω και έτσι όπως είμαι, ένα λεπτό, θα ξεκινήσω λίγο να ράβω, δεν το ράψω όλο, πρόσεχε τον τοίχο μου. Λοιπόν, τώρα, δεν είναι ανάγκη να το ράψετε μέχρι πάνω και εγώ στο δικό μου δεν το ράψα όλο, γιατί επειδή θέλουμε το καπάκι να είναι κάτω, το ράβω, αφήνω 3-4 κενά και ράβω μετά. Έχω βάλει τώρα τις καρφίτσες και έτσι είναι δύσκολο, δεν ξέρω αν τις βλέπετε, φαίνονται, είναι εδώ πέρα. Είναι δύσκολο να φύγω από εκεί που πρέπει να είμαι. Επομένως, έρχομαι εδώ και ξεκινάω, έχω αφήσει 4 κουτάκια. Τώρα, για διακόσμηση, αυτό που μπορείτε να κάνετε, αν θέλετε, είναι να τις κεντήσετε αυτές εδώ τις 3-4 θηλίτσες και απλώς να μην τις πιάσετε πουθενά. Και έρχομαι εδώ και συνεχίζω. Τώρα ένα λεπτό να δω που βρίσκουμε. Εδώ. Και πάμε κατά αυτόν τον τρόπο ευθείαν. Φεύγεις. Ευχαριστώ. Εδώ. Και εμείς ευχαριστούμε, Ντέπη. Βλέπετε τώρα εδώ πιάστηκε τις καρφίτσες. Λοιπόν, το βγάζω τώρα λίγο, θα το κάνουμε μετά κανονικά. Επομένως, έτσι όπως είναι, μετά βλέπετε, τσακ, εδώ πέρα, θα έρθει και θα κουμπώσει το καπάκι μας. Να το, έτσι, εδώ. Βλέπετε. Και το δεύτερο χερούλι εννοείται θα το βάλετε από εδώ στην ίδια ακριβώς δίπλα, στο ίδιο σημείο. Τώρα, το φερμουάρ. Το φερμουάρ, να σας πω την αλήθεια,
Αλεξάνδρα, νομίζω σε δυσκόλεψε το φερμουάρ. Ορίστε. Σε δυσκόλεψε να το βάλεις από μέσα. Σε δυσκόλεψε να το βάλεις από μέσα. Από μέσα δεν το δοκίμασα. Είχα την εντύπωση ότι το έχεις προς τα έξω. Δεν την έβλεπα, δεν την είχα δει άλλο. Δεν την έβλεπα έξω. Κάνει δοκιμές δικές της η Αλεξάνδρα. Ό,τι σε βολεύει δηλαδή. Όχι, θα κάτσω να σκάσω πες. Το έβαλες εσύ αυτό. Ναι. Λοιπόν, θέλετε μήπως να μου φέρετε κανένα άλλο κινητό να βάλουμε εδώ. Μια και δείχνουμε έτσι από εκεί. Λοιπόν, τώρα πάλι βάζω και θα δείξουμε τώρα το φερμουάρ. Φερμουάρ, σωστά το λέω. Λοιπόν, δέστε τώρα. Θα το ξεκινήσουμε λιγάκι γιατί τώρα έχουμε εδώ πέρα και αυτά και με εμποδίζουν. Δεν θα μπορείτε να βλέπετε καλά τώρα. Να τα ξυλώσω λίγο αυτό. Ένα λεπτό. Να βγάλω τις καρφίτσες τουλάχιστον. Να μην καρφιτσωθούμε εδώ πέρα, να μην τρυπηθώ. Ένα λεπτάκι. Φέρνω. Νομίζω αυτό. Βάλε το δώρο. Ναι. Μόνο να βάλουμε χαμηλή φωνή. Α, δεν είναι στο ίντερνετ όμως. Περίμενε λίγο να το βάλουμε στο ίντερνετ. Ένα λεπτάκι. Θα μπει στο ίντερνετ. Άλλο υλικό. Ναι. Δεν έχει πει στο ίντερνετ, ας το δούμε καλύτερα. Αυτό έχει ίντερνετ εδώ. Ποιο? Αυτό είναι. Φέρτε αυτό. Ανοιχτό κιόλας είναι. Φέρτε λίγο. Μπράβο. Λοιπόν, να δούμε εδώ πέρα ποιο έχουμε. Εδώ τι έχετε όμως. Έχετε Instagram. Αυτό κολούσε προχτές εδώ. Α, έχει Instagram, να δούμε. Α, δεν κολλήσει. Για να δούμε. Τι θα δούμε. Ωραία. Τώρα πρέπει να το βάλεις κάπως εσύ εδώ πάνω. Σε ένα τέτοιο μπορείς. Δεν έχω δοκιμάσει ποτέ, αλλά να το ανοίξω. Εδώ. Έτσι. Εντάξει. Έκατσε. Οκ, okay, ναι, ναι, έκατσε. Λοιπόν. Εντάξει. Έχει. Αν δεν κολλήσει, καλά θα είμαστε, γιατί σύντως κολλάει. Λοιπόν, τώρα. Όπως είμαστε εδώ, θα σηκωθώ. Να βλέπετε καλύτερα. Έρχεστε εδώ πέρα. Και το βάζετε στο σημαδάκι που έχουμε πει. Έχουμε πει εδώ πέρα ότι έχουμε βάλει σημαδάκι. Ωραία. Εσωτερικά. Τι κάνω εγώ. Ανοίγω το φερμουάρ για ευκολία. Κρατάω εδώ σταθερά. Και έχουμε αφήσει τις δύο σειρές αυτές που είπαμε με τα άρρηκτα και βάλαμε πιο κάτω. Γι' αυτό το λόγο βάλαμε πιο κάτω το καπάκι για να μας ενοχλεί. Και ερχόμαστε εδώ πέρα. Και στη δεύτερη σειρά προς τα κάτω θα αρχίσουμε να ξεκινάμε να ράβουμε από το σημάδι. Από το σημάδι και εδώ. Εντάξει. Αυτό. Ανοιχτό θα το ράψετε, γιατί αν το ράψετε κλειστό, δεν θα μπορείτε να το κάνετε, να ξέρετε. Θα δυσκολευτείτε πάρα πολύ. Ανοιχτό ράβετε το ένα, είναι πάρα πολύ εύκολο, μέσα στα άριχτα ειδικά, επειδή είναι εύκολα, περνάτε πάρα πολύ. Μπαίνω κάτω από την πρώτη σειρά, βλέπετε εδώ. Θα το δείτε λιγάκι πάνω, πώς σας αρέσει εσάς. Μία έτσι, μία έτσι. Εδώ μπορείτε να βάλετε και γκρι νήμα, γιατί επειδή φαίνεται. Καλύτερα να βάλει το χρονίμα από τις κλωστής που πλέξατε. Εντάξει, τώρα εγώ το κάνω πρόχειρα έτσι και αλλιώς. Εδώ. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο. Και ακριβώς με τον ίδιο τρόπο κάνετε και από την άλλη πλευρά. Τα αφήνω εδώ πέρα. Με τον ίδιο τρόπο. Γι' αυτό βάζουμε και τα σημαδάκια μας εδώ πέρα. Και τώρα, το άλλο που έχετε να κάνετε επίσης είναι να ενώσετε εδώ πέρα αυτό το κομμάτι που έχει μείνει το έξτρα. Εγώ στη δικιά μου τσιτσάντα το είχα σπάσει εδώ πέρα έτσι, εδώ, έτσι. Και ένωσε εδώ πέρα με, νομίζω με άριχτα, δεν κάνω λάθος. Είτε με άριχτα, με το ίδιο νήμα, είτε με την πελώνα, όπως θέλετε. Το σπάτε λιγάκι αυτό εδώ πέρα που είπαμε τις 8 θηλιές και το ενώνετε δεξιά και αριστερά. Και η τσάντα σας είναι έτοιμη, έτσι. Λοιπόν, για να μην καθυστερούμε... Αλεξάνδρα, ναι. Έλα λίγο. Για να μην καθυστερούμε να τα πάρει τώρα η Αλεξάνδρα αυτά, να πάμε στην άλλη τσάντα, να ξαναπώ ότι αυτό το kit σε τι χρώματα υπάρχει, πάρτε να κοντά σου και μετά θα σου εξηγήσω τι έχουμε να κάνουμε για να πάω στην άλλη τσάντα εγώ τώρα. Λοιπόν, τώρα, ξαναλέω ότι είναι πάτος, καπάκι ή τσεπάκι εξωτερικό, το χρησιμοποιείτε, φάσα και χερούλια στα 25 ευρώ. Λέω λίγο τα χρώματα που υπάρχουν, είναι το μπέζ αυτό που έχω εδώ πέρα της Αλεξάνδρας σε ένα τελευταίο χειμίνι.
το μπε το σκούρο, το μπλε το σκούρο, το γκρι, σας δείχνω τώρα μόνο τα καπάκια εγώ, το πράσινο το σκούρο και το καφέ. Εντάξει, λοιπόν, τώρα πάμε να δείξουμε στην τσάντα με τα δύο τα χερουλάκια πώς περνάμε το πλέγμα. Και κάποια άλλη στιγμή, μέσα στην εβδομάδα, θα σας δείξω πώς περνάμε και τη φόδρα και το φερμουάρ. Διότι δεν έχουμε... δεν το ετοιμάσαμε το φερμουάρ, Αλεξάνδρε. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Λοιπόν, εγώ επειδή κάπου έχασα τον ύμο που μου είχε περισσέψει, θα πάρω τώρα καινούργιο. Το φερμουάρ από πάνω δεν το ετοιμάσαμε, λέω. Δεν πειράζει, το κάνουμε σε ένα άλλο βίντεο. Λοιπόν, θα δείξουμε λίγο πώς περνάμε το πλέγμα. Έχουμε, τι κάνουμε καταρχήν, σε όλες τις τσάντες περνάτε πλέγμα, γιατί δυσκολεύεστε πάρα πολύ. Όλες μου λέτε πόσο δύσκολο είναι να περνάμε πλέγμα και πόσο δύσκολο. Λοιπόν, είναι κυκλική τώρα αυτή η τσάντα, έτσι. Είναι αυτή η κόκκινη με μαύρο που ήταν, εγώ την είχα κάνει σε πορτοκαλί με μπες, με τα δύο χερούλια, έτσι. Λοιπόν, καταρχήν με τη μεζούρα μετράτε πόσο είναι το φάρδος. Τώρα εδώ πέρα το φάρδος μας είναι 34 εκατοστά. Άρα 34 και 34 μας κάνει 70 εκατοστά περίπου και στο ύψος, τη μέτρησα πριν, είναι 20 εκατοστά. Άρα εγώ έβαλα την Αλεξάνδρα μου κόψει 20 εκατοστά πλέγμα επί 1,5 μέτρο που είναι και το 1,5 το κόψαμε στη μέση μετά και το κάναμε 75. Δεν το κάνω ακριβώς 70, λίγο περισσότερο να είναι. Λοιπόν, και παίρνω κλωστή ίδια με την πλέξη μου, τη βάζω πάλι στην πετονιά και θα σας δείξω εγώ το δικό μου τον εύκολο τρόπο περνάω πλέγμα. Δεν είναι δύσκολος και επίσης επειδή σήμερα έχω να ετοιμάσω βιντεάκι για μια κοπέλα για το πώς περνάμε σε ίσια τσάντα πλέγμα, θα σας το ανεβάζω και αυτό στο YouTube πώς περνάμε για να το δείτε. Εντάξει, λοιπόν, εδώ θα το βάλω μόνο πάλι θα το βάλω. Γιατί αν είναι διπλό μπορεί να φαίνεται σε κάποια σημεία. Λοιπόν, έχουμε κόψει το πλέγμα μας. Εντάξει, η Αλεξάνδρα εδώ πέρα καλό είναι να το καθαρίζετε λιγάκι. Το κάνουμε κυκλικά, βλέπετε, έτσι όπως είναι μακρόστονο, κυκλικά. Το βάζουμε εσωτερικά στην τσάντα. Να φανταστείτε, η μαμά μου δεν ήξερε να περνάει πλέγμα και τις έχω μάθει εγώ και περνάει. Ωραία. Λοιπόν, το έχουμε βάλει. Εντάξει. Ένα λεπτό. Πιάστηκε κάπου. Τώρα τι κάνουμε. Θα το δω λιγάκι, μήπως είναι ψηλό. Λοιπόν, το τεντώνω δεξιά και αριστερά και θέλω το πλέγμα, όπως είναι ο πάτος μου, να βγει έξω από τον πάτο. Να κάτσει έξω από τον πάτο, δηλαδή εδώ είναι ο πάτος μου, εγώ το έχω βάλει τώρα εδώ πέρα, πάνω στις σειρές μου αυτές, εξωτερικά από τον πάτο το θέλω. Γιατί? Γιατί συνήθως το λάθος που κάνετε είναι το βάζετε το πλέγμα ακριβώς κοντά στον πάτο, με αποτέλεσμα εδώ πέρα να τραβάει προς τα μέσα η τσάντα σας. Το έχω δει σε πολλές τσάντες αυτό και σε τσάντες τις οποίες φέρνετε εδώ πέρα. Λοιπόν, τώρα είναι λίγο ψηλό αυτό. Αλεξάνδρα, φέρτε μου λίγο ένα ψαλίδι για να κόψω το πλέγμα γιατί είναι ψηλό. Λοιπόν, εδώ θέλουμε, ακόμα και αν το τεντώσω, 1, 2, 3, 4, 5 σειρές να κόψω. Thank you. Λοιπόν, θέλουμε 5 σειρές να κόψουμε. 1, 2, 3, 4, 5, εδώ. Όπα, έκοψα και λίγο παραπάνω. Όχι, εντάξει. Εδώ. Επίσης, να σας πω ότι σήμερα και αύριο ανεβαίνουν στο YouTube όλα τα βίντεο και η τσάντα με τα λουλούδια και το μαξιλάρι, τα δύο μέρη που έχουμε κάνει ως τώρα. Λογικά, μέσα στην άλλη εβδομάδα θα προωρέσει η Αλεξάνδρα να κάνει και δεύτερο μαξιλάρι για να σας δείξουμε. Λοιπόν, ακόμα επειδή είμαι λίγο σπαστικιά, θα με συγχωρέσετε, αλλά πρέπει να τα κόψω αυτά που προεξέχουν. Είμαι λίγο, γιατί ξέρετε όταν πάτε να το βάλετε, αυτά πιάνονται πάνω στο νήμα και δυσκολεύουν λίγο την κατάσταση.
δώσετε λίγο χρόνο. Το δικό μας πάει. Γράφετε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, δείχνουμε πώς περνάμε, πώς περάσαμε τα χερούλια και τα υλικά σε αυτή την τσάντα. Γυρίζω κιόλας έτσι. Όσες δεν το είδατε, θα το ανεβάσουμε μετά να το δείτε στο YouTube ή το βλέπετε και από το Facebook. Και τώρα δείχνουμε για αυτή την τσάντα με τα δύο χερουλάκια που την είχαν βάλει σε κόκκινο σε φωτογραφία, εγώ την έκανα σε πορτοκαλί. Λοιπόν, πώς θα περάσουμε το πλέγμα, που σας δυσκολεύει. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Τι έριξα κάτω, δεν ξέρω. Το ξαναβάζω μέσα. Εδώ κυκλικά. Ξαναλέω ότι θέλω να δώσετε προς τα κάτω. Τώρα και να μου βγει λίγο κοντό, δεν πειράζει. Εδώ. Έτσι. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα βγήκε τέλειο νομίζω. Γιατί θα τεντώσουμε και λίγο, βλέπετε. Είναι ακριβώς. Θα τεντωθεί και λίγο προς τα πάνω. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πρώτα θα βάλουμε το πλέγμα και μετά θα δείξω πώς ράβουμε τα χερούλια αυτά. Και τη φόδρα τη βάζουμε τελευταία εννοείται, έτσι. Καλό είναι όμως τη φόδρα να τη φτιάξετε ενώ είσαστε ήδη στο πλέγμα για να μην δυσκολευτείτε μετά. Δηλαδή εννοώ να πάρετε το μέτρο και τα λοιπά, να τη φτιάξετε όπως θέλετε. Επίσης, αν θέλετε για κάποιες συγκεκριμένες τσάντες διάσταση να σας φτιάξουμε φόδρες, μπορείτε να μας πείτε και θα σας φτιάχνουμε έτοιμες φόδρες. Όπως για αυτή την τσάντα έχουμε έτοιμη φόδρα, που είναι στα 9 ευρώ, με βακερό, με τσεπούλες μέσα. Λοιπόν, θέλω να σας δείξω λίγο πώς είναι από μέσα. Δέστε το, έχω βάλει το πλέγμα έξω από τον πάτο. Δεν το έχω βάλει πάνω στον πάτο, φαίνεται. Λοιπόν, και εγώ συνήθως ξεκινάω από εδώ που είναι η ένωση. Δηλαδή, από εδώ που είναι η ένωση, τεντώνω αριστερά αρκετά, ξεκινάω από τη μύτη, από εδώ, και μπαίνω εδώ στη βάση και μπαίνω εδώ στα άριχτα. Με μονή κλωστή, δουλεύω καθέτος, γιατί το άριχτο έτσι όπως είναι η πλέξη του, αν δουλέψω καθέτος, δεν έχω πρόβλημα, ράβεται εύκολα. Εδώ, το πάμε εδώ. Και πάω εδώ. Δεν χρειάζεται να είναι πολύ κοντά, απλώς όταν θα είσαστε αρκετά μακριά, θέλω να προσέχετε λιγάκι την απόσταση, να μην σφίγγετε πολύ την κλωστή σας. Εδώ στις γωνίες ιδιαίτερα, μην το σφίξετε πάρα πολύ. Πάω προς τα κάτω, πλαγίως. Εδώ. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο περνάω πλέγμα και στα σακίδια. Εννοείται ότι περνάω πρώτα το πλέγμα, μετά χερούλια, λουριά, όλα αυτά να ραφτούν πάνω στο πλέγμα για να είναι σταθερά. Αν βάλουμε το πλέγμα μετά το πάτο, τι λέει Ανιτούλα, αν βάλουμε το πλέγμα πρώτα και μετά το το πλέξουμε, δεν γίνεται, εννοείται, αλλά θα σε δυσκολεύει, αν έχεις το πλέγμα και πλέκεις ταυτόχρονα, αν αυτό κατάλαβα. Εδώ. Έτσι. Πάμε. Εγώ πάλι τεντώνω εδώ, το βγάζω εξωτερικά,
γιατί καθώς ράβω μπορεί να φύγει λίγο από τη θέση του μέχρι να φτάσω σε εκείνο το σημείο. Όταν ξαναφτάνω εκεί στη γωνία μου, ελέγχω ότι το πλέμμα μου είναι έξω από τον πάτο. Και ξαναλέω ότι με ακριβώς τον ίδιο τρόπο δουλεύω και, και στα σακίδια πλάτης. Και γι' αυτό όταν το κάνετε με αυτόν τον τρόπο θα δείτε ότι το πλαϊνό βλέπετε ότι πάει ευθεία, δεν τραβάει προς τα μέσα. Ενώ οι περισσότεροι που τραβάνε προς τα μέσα τα πλεχτά τους είναι είτε γιατί πλέξαν πολύ σφιχτά και όταν βάζουν το πλέγμα δεν έχουν ελαστικότητα στο πλεχτό, είτε γιατί εδώ το που βάλανε το πλέγμα το βάλανε εσωτερικά. Έξω από τον πάτο. Το πλέγμα σας δεν θα είναι εδώ. Θα είναι έξω από τον πάτο. Θα το τεντώνετε. Και γι' αυτό πολλές φορές σας λέω μην πλέκετε σφιχτά, γιατί αν δεν έχει ελαστικότητα μετά το πλέγμα δεν μπορείτε να το ρυθμίσετε, ό,τι και να κάνετε, όσο και να τεντώσετε, δεν τεντώνετε. Οπό. Εδώ. Πάμε να δείξουμε τώρα και δεν ολοκλήρωσα, αλλά δεν πειράζει, και το χερούλι. Λοιπόν, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, αφού έχετε βάλει το πλέγμα, θα πιάσετε εδώ μεταξύ το πλέγμα και εδώ πάνω, με τον ίδιο τρόπο, ή ένας άλλος τρόπος που χρησιμοποιούν πολλές, είναι στην τελευταία σειρά εδώ πέρα, πιάνουν και το κάνουν με άριχτο, γύρω-γύρω. Μπορείτε και με το βελονάκι δηλαδή να το κλείσετε το πάνω μέρος, μπορείτε και με τη βελόνα με ακριβώς τον ίδιο τρόπο που έκανα εγώ. Έτσι, δηλαδή έτσι όπως είναι εδώ, θα το πιάσετε, θα αφήσετε μια σειρά πιο πάνω, εδώ για να μην είναι τέρμα, γιατί θέλω να βάλετε μετά και τη φόδρα σας. Η φόδρα δεν μπορεί να είναι εκεί που θα είναι το πλέγμα, δέστε λίγο, θα είναι τουλάχιστον έτσι. Το πλέγμα θα είναι μία-δύο σειρές κάτω, έτσι, εδώ, okay. Λοιπόν. Τώρα, αφού το κάνετε και αυτό, θα δείξουμε τώρα για τα χερουλάκια μας. Εδώ είναι, φαίνεται η ανάποδη πλευρά, εδώ είναι η καλή. Τι κάνω, αυτά τα χερούλια μπαίνουν τέρμα κάτω. Βλέπετε, αφήνω μία-δύο σειρές και τα βάζω κάτω έτσι ώστε όταν η μόστρα τους εδώ, να είναι εδώ. Τώρα εγώ πρέπει να κεντράρω κανονικά, να μετρήσω δεξιά-αριστερά, για να μην καθυστερώ όμως, γιατί θα τα βάλω πρόχειρα. Έρχομαι εδώ και ξεκινάω από εδώ. Και πλέκω, ράβω με το ίδιο το νήμα, εντάξει, έτσι, με αυτόν τον τρόπο. Και μπαίνει και από την πίσω πλευρά, με ακριβώς τον ίδιο τρόπο το χερούλι. Δεν είναι κάτι δύσκολο νομίζω, απλώς πρέπει να μπουν αυτά και μετά να μπει η φόδρα σας. Θα βάλετε το πλέγμα, θα ολοκληρώσετε με το πλέγμα, μετά τα χερούλια. Εγώ θα βάλω και τη φόδρα, θα την τελειώσω και θα σας δείξω μετά το φερμουάρ επάνω που σας το είχα δείξει με έναν τρόπο που πλέκουμε δεξιά και αριστερά. Ένα λεπτάκι λίγο. Εδώ. Θα σας το ξαναδείξω πώς το ράβω εδώ πάνω στη τσάντα μου. Για να τελειώσω και εγώ τη τσαντούλα μου, την έχω έτοιμη για το καλοκαίρι. Νομίζω ότι είναι μια από τις πιο εύκολες τσάντες αυτές που έχουμε δείξει και γι' αυτό εξαφανίσατε και όλα αυτά τα kit. Μαρία, έλα λίγο. Νομίζω ότι από αυτό το kit έχει εδώ πέρα κρεμασμένο, ένα πουρο, ναι. Κάτι έχει. Να το δείξω αν το θέλει καμιά κυρία. Ένα ή δύο. Α, έχουν μείνει δύο σετ από αυτά, είναι στα 20 ευρώ. Είναι πάντως με χερούλια, εδώ, να το δείξω λίγο. Στα 20 ευρώ έχει ένα μαύρο και ένα πουρο. Αν τα θέλει κάποια, εδώ στα παραλία θα πάρετε 3 κουβάρια για σιγουριά, 2 σας είχα πει, αλλά κάποιες πλέκεται σφιχτά, δεν σας έφτασαν. Να ξέρετε, έχει ένα πουρο. Στα 16 ευρώ, συγγνώμη, μπερδεύτηκα με το άλλο. Καλά έκανες. 16 και είχαμε πει 2 παραλία, πάει 20, αλλά θέλετε πάρετε 3 παραλία, γιατί δεν θέλετε και για το ράψιμο. Ένα μαύρο, να το μαύρο και έχει από κάτω και αυτά τα πατάκια. Και ένα σε πουρο. Υπάρχουν. Αν θέλετε, παίρνετε τηλέφωνο στο σταθερό 2341024447. Ρώτα λοιπόν το φυσούλα, αν έκανε τα λιτζέτα αντίμα. Εντάξει. Αν δεν τα έκανε, μετά θα δει τη Μαρία να τη δώσει το τράδιό για να ολοκληρώσει εσύ. Ναι. Λοιπόν, εδώ
Εννοείται ότι αυτό το έχετε τεντώσει προς τα πάνω. Εδώ. Εγώ τώρα μου πέφτει μια θηλιά πιο κάτω, γιατί δεν έχω τεντώσει την... Θα το ξυλώσω έτσι κι αλλιώς, δεν έχω τεντώσει το πλεχτό μου για το πλέγμα. Βλέπετε, το πλέγμα βγαίνει εδώ, θα τεντωθεί και θα έρθει ακριβώς. Έτσι. Δεν θα έχει πρόβλημα έτσι. Λοιπόν, με τον τρόπο αυτόν κάνετε και το άλλο χερούλι. Πολύ προσοχή όταν κάνετε... γιατί μ' αρέσει, λέει, αυτό που φτιάχνει το μπες με το πορτοκαλί. Ξέρετε ότι όταν το έκανα φαινόταν πολύ extreme, αλλά εγώ επειδή το θέλω για καλοκαίρι και το πορτοκαλί είναι το αγαπημένο μου χρώμα, είπα θα το κάνω αυτό και το έκανα. Το δώσε του πουρου. Εντάξει. Λοιπόν, μόνο Μαρία, καλό είναι να πάρουν 3 παραλία να τους πεις, όποια πάρει, έτσι. Όχι 2 παραλία, 3 αν θέλουν νήμα, αν θέλουν νήμα, μπορεί να έχουν. Λοιπόν, αυτά από εμένα. Ποια μπορεί να έρθει λίγο. Φέρε λίγο, αν θέλεις, τα χόμπι, αφηνήσεις τσάντας, λίγο να τα δείξω τα χρώματα. Μπορείς. Ναι, να βοηθήσω όμως και λίγο η Χρυσούλα. Χρυσούλα, βοήθα λίγο τη Μαρία. Βοήθα λίγο τη Μαρία να φέρετε κάτι νήματα να τα δείξω λίγο. Λοιπόν, να σας δείξω λίγο σε αυτό το νήμα τι υπάρχει. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Πλέκεται με 5-5,5 νούμερο βελονάκι. Και χρειάζεται 4... Λοιπόν, αυτό... Ωραία. 4,5 και αυτό ή 5 το νήμα. Δέστε λίγο. Σίγουρα. Ωραία. Λοιπόν, τα χρώματα που έχουμε. Μην με φέρετε μόνο διπλά χρώματα, κόρτσια, ναι. Λοιπόν, είναι 4,5 ευρώ το κουβάρι. Κάποια γράφει για το μαύρο. Η Σοφία Γεωργιάδου. Το θέλει η Σοφία Γεωργιάδου. Δεν ξέρω αν θα ξανάρθει το kit. Χρυσούλα, κατάλαβες ποιο θέλει, Αυτό το kit θέλει. Που είχαμε ένα τελευταίο μαύρο. Ρώτη τη Μαρία. Μήπως το δώσανε. Το πουρο δεν έδωσες. Το δώσανε, Σοφία μου. Ναι, το φερμουάρ ακτινής της τσάντας το έδειξα. Της άλλης τσάντας θα το δείξουμε σε άλλη. Εντάξει, κυρία Σοφία, δεν υπάρχει το μαύρο. Υπάρχει σε αυτά, αν θέλετε κάτι, κάποιος. Υπάρχει σε καφέ. Υπάρχει σε πράσινο. Σε γκρι. Είναι στα 25 ευρώ το σετ. Χερούλι, φάσα, καπάκι και πάτος πολύ μεγάλος. Είναι 40 εκατοστά φάρδος αυτή η τσάντα. Είναι μεγάλη. Μπλε σκούρο, μπε σκούρο και μπε ανοιχτό. Ένα τελευταίο μου πάντα κορίτσια ότι έχει. Είναι στα 25 ευρώ το σετ. Λοιπόν, το νήμα που την είχα κάνει εγώ την δικιά μου, αν θυμάστε, είναι αυτό. Λοιπόν, 3 κουβάρια θέλετε κανονικά. Αν μπλέκετε σφιχτά, πάρτε 4 γιατί η Αλεξάνδρα με τα 3 της έγινε πιο κοντή από τη δικιά μου. Επειδή μπλέκει σφιχτά. Λοιπόν, το 0,17. 4,5 ευρώ το κουβάρι είναι με 5-5,5 νούμερο βελονάκι, 250 γραμμάρια, 120 μέτρα. Εντάξει, είναι το 0,17. Παίρνετε τηλέφωνο για πιο γρήγορα. Λοιπόν, εγώ το είχα κάνει έτσι, αυτό το συνδυασμό και σας άρεσε πάρα πολύ. Λοιπόν, μετά έχουμε φούξ, το 0,82, εδώ, φούξ 0,82. Μετά έχουμε πράσινο σκουρό, αλλά έχουμε και χακί, το 180. Υπάρχει και χακί, είναι το 192, εδώ, 192, υπάρχει το σοκολά, το σοκολατή το 200, πολύ ωραίο αυτό, πάρα πολύ ωραίο, μου αρέσουν οι αντιθέσεις, ξέρετε, με αυτό πράσινο. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ σαν συνδυασμός και επίσης μου αρέσει πάρα πολύ με το κεραμιδί, το πράσινο, το 818. Εδώ. Με το 118. Εδώ. Λοιπόν, επίσης έχουμε πράσινο έντονο, το 172. Έχουμε γκρι σκούρο, το 069, το ποντική. Να μου κρατήσουν τα κορίτσια ένα τεμάχι το 17, ελπίζω να μου κρατήσαν. Κορίτσια, βλέπετε τα μηνύματα. Ωραία. Η Μαρία μου κάτι γράφει. 069 γκρι σκούρο. Γκρι ανοιχτό. Αυτό είναι καινούριο νομίζω.
είναι το 061 και δέστε τι ωραία που πάει με αυτό το γκρι. Είναι το γκρι το, πώς το λένε, του πάγου. Το γκρι του πάγου, δέστε τι ωραίο συνδυασμός είναι. Το γκρι του πάγου. Γκρι σκούρο με γκρι του πάγου. Πάρα πολύ ωραίο συνδυασμός νομίζω. Πέστε και εσείς τη γνώμη σας. Εννοείται ότι έχουμε σάπιο μήλο. Σάπιο μήλο ανοιχτό δεν έχουμε, κορίτσια. Σάπιο μήλο ανοιχτό. Τελείωσε. Το 096. 096. Είναι αυτό που έχει η Αλεξάνδρα στην τσάντα της. Έλα εδώ να δεις. Αυτό που έχει η Αλεξάνδρα στην τσάντα της. Το σάπιο μήλο το ανοιχτό. Δεν έχουμε σε αυτά τα extra large. Εδώ Χρυσούλα. Χρυσούλα. Εδώ πάλι στα νήματα να δεις. Αν έχει. Λοιπόν, λευκό, το 001. Α, εντάξει, πέστε μου δεν έχει αυτό, ρωτάω. Το 031 το χρυσό. Το 031 χρυσό είναι πάρα πολύ ωραίο με το καφέ. Το σκούρο. Δέστε το. Πάρα πολύ ωραίο συνδυασμός νομίζω. Και αυτό επειδή είναι το αγαπημένο μου, γιατί ταιριάζει πολύ και με το παραλία το 661. Το οποίο σας αρέσει και εσάς πάρα πολύ. Λοιπόν, και δύο τελευταία χρώματα. Στο 050, Χρυσούλα, λίγο να σε ρωτήσω κάτι. Από αυτό νομίζω ότι δεν έχετε πολλά. Μπορείς να δεις λίγο. Να μην το δείξω. Το 050 που είναι μουσταρδί. Α, 5 εντάξει, δεν πειράζει. Εγώ νόμιζα 2 έχετε. Εντάξει, εντάξει. Νόμιζα 2 έχετε, γι' αυτό είπα να μην το δείξω. Και μπλε ρουά το 252. Μπλε ρουά. Καλησπέρα, καλησπέρα και στα κορίτσια και στο Instagram. 252. Αυτά τα χρώματα έχουμε, εννοείται ότι νήματα για τσάντες έχουμε πολλά. Μπορείτε να μπαίνετε στο site μας Νήμα Κιλκής, να τα βλέπετε. Λοιπόν, για αύριο, κορίτσια συγγνώμη αλλά θέλω μία γιατί δεν μπορώ να περάσω εγώ απέναντι. Να έρθει. Εκεί την τσάντα που είναι εκεί, εδώ έλα μπες μέσα, εδώ πάνω αυτήν, θέλω να μου τη δώσεις. Ωραία, ευχαριστώ. Και ξέρεις τι, θα μου φέρεις όμως τα νήματα τώρα, τα ribbon. Αυτό είναι με ρίμπον. Ναι, μπορείς. Λοιπόν, άστα δεν πειράζει, μετά τα παίρνω. Λοιπόν, αύριο θα σας δείξω αυτή την τσάντα, η οποία είναι με τα ξύλινα τώρα, δεν είναι ωραία, γιατί δεν έχει κάτι μέσα. Να βάλουμε κάτι, περιμένετε, να δείτε πόσο ωραία τσαντάρα είναι. Χερούλια έχουμε από αυτά. Εδώ, δέστε τι τσαντάρα γίνεται. Μαύρο δεν θέλω. Λοιπόν, έβαλα μερικά εδώ μέσα στην τσάντα για να τους σκώσει. Λοιπόν, το πιάνεις, μπράβο. Αυτά 5 έχουν ένα, θυμάμαι. Μπορείς να δεις. Σίγουρα, ε? Ναι. Ωραία. Λοιπόν, είναι με 4 κουβάρια ribbon. Θέλω να δεις λίγο τιμή για αυτά τα χερούλια, τα έχουμε κρεμασμένα εδώ. Αλλιώς δες στο site. Λοιπόν, είναι το 090, είναι πλακέ νήμα. 10. 10, ωραία. 10 ευρώ τα χερούλια. Και έχουμε και σε λίγο πιο σκούρο. Λοιπόν, 090 είναι το σάπιο μήλο. 4 κουβάρια θέλουμε. Λοιπόν, το λευκό είναι το 01, το πουρο είναι το 040, α, στο Instagram τα δείχνω καλά. Αύριο θα τη δείξουμε, Χρυσούλα, μα θες πάρε αυτά και ρώτα λίγο τα κορίτσια κάπου τα είχαν και τα ανοίξανε, να τα βάλετε ξανά με τα μέσα, εντάξει. Λοιπόν, σμαραγδί το 238, σμαραγδί 238, πάλι έχουμε σε χρυσό φυσικά το 031, Είναι πολύ ωραίο πλακέ, αυτό μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και για κεντητή τσάντα, να ξέρετε. Αυτά είναι έτσι, 2, 4, 5 χρώματα με έφερες. Ναι. 2, 4, 5, ωραία. Κανονικά έχουμε και σε μαύρο, αυτό είχαμε κάνει την τσάντα με το λουλούδι, γεια σας κυρία Γιώτα. Και σε εκρού δεν έχει. Και σε εκρού τελείωσε. Έτσι έχουμε, ξαναδείχνω το 031, θέλετε 4 κουβάρια αυτή την τσάντα, θα τη δούμε αύριο. Το 040 του πουρου, το σάπιο μήλο είναι αυτή που την έχουμε πλέξει το 090. Και λευκό το 01. Πλέκεται με. Ένα λεπτό θα σου πω. Νομίζω με 7 το πλέξαμε αυτό. Από τη μέσα πρέπει να τα βγάλαμε Χρυσούλα αυτά που σου δώσα. Ναι, ναι. Λοιπόν, να σας πω με τι πλέκεται αυτό. Νομίζω με 7 το πλέξαμε. Η Ρεγκίνα μου το πλέξε. Πρέπει να σκίσω τώρα εδώ την ετικέτα. Ναι, 8 μέχρι 10 λέει. Δες το λίγο από κοντά. Εδώ, να το. Και είναι, θα σου πω λίγο μέτρα και γραμμάρια, είναι 110 μέτρα, 250 γραμμάρια. 4 κουβάρια θέλετε για αυτή την τσάντα, είναι καινούριο σχέδιο. Και είπα, αυτή την τσάντα την ονομάζω Ηλέκτρα.
Τι λέτε? Γιατί τώρα τελευταία, επειδή συνέχεια κάνω, δεν σας λέω ονόματα και όλο δυσκολεύω και τα κορίτσια που δεν ξέρουν τι να σας πούνε και λέτε αυτό το νήμα και το νήμα, θα δίνω ονόματα στις τσάντες για να σας βοηθάω. Άντε στις ζακέτες και αυτά, λέμε η ζακέτα της τάδε, η ζακέτα της τάδε, τώρα να βοηθήσω λιγάκι να δίνω ονόματα, εντάξει. Λοιπόν, θέλετε κάτι άλλο να σας δείξω? Δεν ξέρω, σκεφτείτε κι εσείς. Ελπίζω σας άρεσε η τσάντα μου με το lollipop, έγινε πολύ ωραία. Σας άρεσε και εσάς? Μαρία, έλα λίγο από εδώ και δώσε μου την τσάντα που έκανα με το lollipop από κάτω, να την ξαναδείξω στα κορίτσια. Λοιπόν, να πούμε ότι τα χερούλια αυτά δεν υπάρχουν δυστυχώς. Σας είχα πει όταν είχαμε βγάλει προσφορά με τον Παναγιώτη. Ένα λεπτό, ναι, εδώ. Με τον Παναγιώτη να πάρετε τα χερούλια, θα κάνω μια τσάντα που θα σας αρέσει πολύ. Είναι με τρία lollipop, έχει ένα βιντεάκι στο YouTube, βήμα-βήμα. Είναι μία ώρα το βίντεο και όπως πριν σας ρώτησα με τι... Καλά σε τσάντες είσαι, number one. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ιδέες έχω πάρα πολλές για τσάντα, να ξέρετε. Τώρα αυτό που μου έχει μπει στο μυαλό, γιατί μου το ζήτησε μια πελάτησα, είναι να σας κάνω μια παιδική τσάντα. Κάτι που μου το ζητάτε πάρα πολύ καιρό και μάλιστα σκέφτηκα να δω κατά πόσο μπορεί ένας προμηθευτής μου, που είναι αρκετά συνεργάσιμος, να μου φτιάξει και λουριά για παιδικές τσάντες για σακίδια πλάτης. Να δω μήπως μπορεί να μας βοηθήσει, γιατί οι περισσότερες ψάχνετε και δεν βρίσκεται. Γι' αυτό και σκέφτηκα να δω πώς μπορείς να με βοηθήσει ένας προμηθευτής μου να φτιάξουμε λουριά για παιδικά σακίδια, που πιστεύω ότι θα τα χρησιμοποιείτε πάρα πολύ. Λοιπόν, τρία lollipop, θέλετε περίπου ένα μέτρο φόδα από την έτοιμη της πριν, νήμα από το τρίτο κουβάρι σας περισσεύει πολύ, μπορείτε αν θέλετε να κάνετε και πλεχτά τα χερούλια σας, αντί να βάλετε έτοιμα. Στα χερούλια έχουμε ποικιλία αρκετή, μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο τα κορίτσια ή να στείλετε μήνυμα και να σας δείξουν τι υπάρχει, εντάξει. Επομένως, για σήμερα νομίζω ότι είστε καλυμμένες, δείξαμε πώς θα ράψετε εδώ τα αξεσουάρ, πώς θα ράψετε στην άλλη τσάντα με τα δύο τα χερούλια που είχα κάνει στο live εγώ την πορτοκαλία αυτή, να τη δικιά μου το χερούλι και το πλέγμα. Ξέρω το πλέγμα σας δυσκολεύει πάρα πολλές, γι' αυτό και προσπαθώ πολλές φορές να σας κάνω τσάντες που δεν χρειάζονται πλέγμα, όπως αυτή, για να σας διευκολύνω. Για αυτήν εδώ πέρα λοιπόν χρειάστηκα περίπου 10 ώρες δουλειά και μερικές από αυτές ήταν και κλεισμένων των θυρών. Έκλεινα την πόρτα, έμπαινα μέσα στο γραφείο 3 ώρες, δεν με βλέπαν τα κορίτσια και έβγαινα μετά από 3 ώρες και μου λέγανε τι κάνεις τόσες ώρες και τι έπρεπε να κάνω το ξεκίνημα της σειράς, να πλέξω, να κάνω το τελείωμα της σειράς και ήθελα να κάνω διακοπές, γιατί λέω αν κάνω διακοπές θα τα παρατήσω. Και ευχαριστώ πολύ τη Μαρία και την αδερφή της που αρχικά αυτές ζητήσαν αυτή την τσάντα που είναι από ένα περιοδικό, για την ιδέα και για την υπομονή τους που με περιμέναμε. Εύχομαι καλή επιτυχία. Επίσης, θα σας πω ότι βήμα-βήμα την έχουμε γράψει τις σειρές σε αυτή την τσάντα. Όποιες πάρετε τα υλικά μπορείτε να ζητήσετε από τα κορίτσια της οδηγίας για να σας βοηθήσουν. Αυτά. Και ό,τι άλλο θέλετε μπορείτε να μου στείλετε σε μήνυμα. Τώρα, πριν το σακίδιο, έχω προτεραιότητα για μια κοπέλα να κάνουμε ένα μπολερό για γάμο. Μας στείλουν φωτογραφίες τι χερούλια υπάρχουν στο σχέδιο Μέγα. Η Μαρία Μαριάμ, βλέπετε τη γράφει. Ωραία. Θα σας στείλουν τα κορίτσια φωτογραφίες, Μαρία μου. Ναι, ένα μπολερό που μου το έχει στείλει μια κοπέλα, θα το κάνω σε βιντεάκι. Μπορώ να το κάνω σε μικρό βίντεο για το σχέδιο για να τη βοηθήσουμε. Αν δεν προλάβουμε, να το κάνουμε κανονικά όλο το σχέδιο. Θα προσπαθήσουμε γιατί το χρειάζεται για τον Απρίλιο. Και μετά σίγουρα στα σκαριά σας κάνω ένα σακίδιο πολύ ωραίο, παιδικό, που μου ζήτησε μια πελάτησα για να το φτιάξω για αυτήν και λέω ευκαιρία να το δείξω και σε εσάς. Και εκείνο μάλλον λογικά θα το κάνουμε σε βιντεάκι στο YouTube για να μπορώ να το τελειώσω σε ένα βίντεο. Αυτά. Δες πόση πρίκα έχω βγάλει εδώ. Να γυρίσω λίγο να δείτε τι γίνεται στο γραφείο μου. Δεν θέλετε, δες εδώ. Μετά από μένα το χάος λέει. Μετά από μένα το τίποτα. Έτσι δεν λέει, πώς λέει το τραγούδι. Λοιπόν, αυτά από μένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Στο Instagram, γεια σας, γιατί είναι το ring έτσι και δεν με βλέπετε καλά. Ό,τι θέλετε μπορείτε να στέλνετε μήνυμα, τα κορίτσια διαθέσιμα να σας βοηθήσουν. Να είσαστε υπομονητικές, να είσαστε καλές, με αγάπη σας παρακαλώ πάρα πολύ. Να μην ευρειάζετε, δεν ξέρω τι έχει συμβεί σήμερα. Σήμερα βάζω όλη μέρα μουσική ηρεμιστική, διότι με παίρνετε και μου κάνετε κάποιες ερωτήσεις, οι οποίες δεν.
Αυτά. Λοιπόν, καλή ξεκούραση σε εσάς. Εγώ 6 με 8 έχω μάθημα στο Zoom με τα καινούργια τα κορίτσια, τα οποία έχουν όρεξη για μάθηση. Και επίσης είχα και δύο κυρίες που θέλω να μπουν στα μαθήματα Zoom, δεν απαντάς στα τηλέφωνα, να ξέρετε, επειδή παίρνω από σταθερό, αν δείτε 2-3-41-0, εγώ είμαι που σας πήρα τηλέφωνο, δεν μπορεί να μην ξέρετε κάποιον από το κλικής, αλλά με βλέπετε το 2-3-41-0, από εδώ είμαστε. Λοιπόν, καλή ξεκούραση, καλή δύναμη σε όλους, υγεία πάνω απ' όλα και θα τα πούμε αύριο. Αύριο θα σας δείξω αυτήν την τσάντα, λογικά θα την κάνουμε πρωί νομίζω. Θα σας κάνω story το βράδυ και θα σας πω τι ώρα θα τη δείξουμε. Είναι πολύ εύκολη πλέξη, δεν είναι τίποτα δύσκολο. Παίρνει πολύ πράγμα μέσα, να ξέρετε, και προχωράει πολύ γρήγορα. Έχει και πλαϊνό, εντάξει. Και δεν έχει πλέγμα φυσικά. Μόνο φόδρα θέλετε, εντάξει. 10 ευρώ τα χερούλια. Τα χερούλια έχουμε δύο χρώματα νομίζω, κορίτσια. Μαρία, ποια είναι διαθέσιμη? Ορίστε. Μαρία. Ξέρεις τι, αυτό που λέει Μαρία, Μαρία, ορίστε κυρία. Εδώ αυτά τα χερούλια, νομίζω ότι έχω ξεχωρίσει ανοιχτό και σκούρο. Ναι. Φέρα μου λίγο τα σκούρα να δείξω. Ναι. Μπράβο, αυτό είναι ελαφρώς λίγο πιο σκούρο. Και να σας πω ότι είναι ξύλινα και είναι ελληνικής εταιρείας. Προσπαθούμε να στηρίζουμε ελληνικές εταιρείες, ελληνικές βιοτεχνίες όσο μπορούμε. Όταν μας έχουν και προσιτές τιμές, έτσι. Βοηθάμε κι εμείς, αλλά μας βοηθάτε κι εσείς λίγο. Λοιπόν, είναι από ελληνική εταιρεία, ελληνική βιοτεχνία στη Θεσσαλονίκη, η οποία είναι 100% ξύλινα, 10 ευρώ το σετ. Ωραία. Αυτά. Καλό απόγευμα, καλή ξεκούραση, καλά πλεξίματα και ό,τι θέλετε, κορίτσια, είναι εδώ μέχρι τις 9 το βράδυ. Φιλάκια.